Θέλω να μάθω το κράτος τι λύση δίνει στο Βολικάκι. Το κράτος δεν δίνει απολύτως καμία λύση σε όλα τα υπουργεία που απευθύνθηκα εγώ δεύτερη φορά στον Πρωθυπουργό τον ίδιο χθες με κατεπήγον τηλεγράφημα που έστειλα. Σε μισή ώρα θα είμαι εδώ ξανά 145 Σύριοι οι οποίοι μου ζητούν λύση εμένα. Εάν η περιφέρεια ξέρει ο υφυπουργός που είναι εκεί ότι έχει μια αρμοδιότητα να μου την πούνε να την ασκήσω, να την πούνε του περιφερειάρχη να την ασκήσει. Λοιπόν. Δεν έχω αρμοδιότητα. Mm. Ούτε μέσω των ΔΕΑ, ούτε μέσω της πολιτικής προστασίας. Άσε που δεν χρηματοδοτείται με ούτε ένα ευρώ η περιφέρεια για αυτές τις δράσεις. Η αστυνομία χρηματοδοτείται για τη φιλοξενία και το λιμενικό σώμα. Αυτοί έχουν την αρμοδιότητα στο αρχικό κράτος. Μάλιστα, ωραία, λοιπόν. Κύριε Γιώργο. Από εκεί πέρα δεν ενδιαφέρεται κανένας για παραπέρα λύση. Αυτό είναι τώρα. Και έχουν αφήσει 50 παιδιά και μου είναι και... Μου το καταλαμβάνω κάθε μέρα ανέλαβε... άτομα και μου λένε εδώ μας λεφτά. Και εδώ μας κτίριο. Πού θα το βρω εγώ το κτίριο. Η περιφέρεια συνέδρα με την προσπάθεια που έγινε τις πρώτες ώρες και μέρες και μάλιστα η περιφέρεια μας ζήτησε εμάς το ποσό των 10.000 για τις πρώτες ανάγκες. Τέσσερις μέρες. Ναι, από εκεί και πέρα, εφόσον αυτοί προχωρούσαν σε αίτηση για παροχή ασύλου, θα μπαίνανε. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αν δεν μπορεί να χειριστεί ολόκληρο κράτος, ένα λεπτό. Να συνεχίσω. Εδώ δεν έχουμε ένα πρόβλημα που δόθηκε μια εντολή στον κύριο Βολικάκη να φιλοξενεί ΕΣΑΗ κάποιους από οποιονδήποτε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι μετά τις τέσσερις μέρες θα έπρεπε, αφού επέλεξαν να αξιοποιήσουν το εξάμεινο που δίνει η πολιτεία της ελεύθερης διακίνησης, να πάνε. Βεβαίως. Δεν πάνε, ρε παιδί μου. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, εντάξει, δεν πάνε. Όλοι οι πολίτες μπορεί να έχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές. Κύριε Βολικάκη, δεν θα κάνετε μήνυση σε κανένα. Η ενημέρωση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν είναι μήνυση. Δεν είναι μήνυση. Ότι κάποιοι συνεχίζουν παρά το τετραήμερο που είχαμε δεσμευτεί να είναι σε κάποιους χώρους, να πρέπει να πάνε σε μια πορεία με βάση αυτά τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι. Ταυτόχρονα να έχουν κάνει κατάληψη στο ξενοδοχείο σας. Έτσι. Χρειάζεται επίσημη αντιμετώπιση. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δημόσια στάξη, υπάρχουν και παιδιά παράγοντα. Ανήλικα χωρίς γονείς εκεί, κύριε Πολικάκη. Είναι 55 παιδιά. 55 παιδιά είναι με τους πατεράδες, τους μανάδες. Αυτά τα παιδιά που είναι ακοινόδευτα και που δεν υπάρχει μέρημνα, πώς θα μεταβολευτούν. Μισό λεπτάκι να καταλάβουμε. Υπάρχουν παιδιά ασυνόδευτα μέσα χωρίς γονείς. Βεβαίως. Πόσα? 55 παιδιά είναι. Που εδώ λοιπόν είναι το αδιέξοδο και ο Δημήτρης προφανώς όταν λέει να τους βγάλουν έξω από το ξενοδοχείο δεν εννοούσε να τους πετάξουν έξω. Να πάρε τους πάρουν και πρέπει... να τους συνοδεύσουν από τους κάνουν τα χαρτιά τους να τους ξενοδοχείο. Και να τους βάλουν κάπου να μένουν χωρίς να καταστραφεί οποιοδήποτε πολίτη. Βεβαίως, αλλά χωρίς αρμοδιότητες τι να κάνει ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά συγγνώμη να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Αν δεν μπορεί το κράτος να χειριστεί 140 ανθρώπους, πώς θα χειριστεί αύριο 10.000 ανθρώπους, 20-30 που γίνεται, είμαστε κυκλωμένοι από όλο τον κόσμο. Δεν απευθύνεται, επειδή δεν είναι προετοίμαστη η Κρήτη να δεχτεί ένα τέτοιο κύμα προσφύγων. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Πώς θα γίνει αυτό, τώρα μιλάμε για πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Ναι, εντάξει, εμείς λοιπόν θα ενημερώσουμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Θα ενημερώσουμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν θα τη δώσει η επέμβαση στην αστυνομία να ρίχνει ξύλο. Όχι, με ρίχνει. Το θέμα είναι να μπει να πάρει. Είναι λάθος το μήνυμα αυτό που λέτε. Επέμβαση στην αστυνομία. Όχι, αυτό δεν το συζητάμε καν. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι αρμόδιο για την πρώτη υποδοχή, για την διευθέτηση των δεμάτων. Με αυτή την έννοια. Ακριβώς. Μα πώς είναι αρμόδιο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αυτό είναι αρμόδιο. Μα αφού δεν έχει χώρο να του βάλει, κύριε Κεγκερογλου. Δεν έχουν χώρο να του βάλουν. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να επιληφθεί. Τι σημαίνει να επιληφθεί? Να πάρουν το δρόμο τους οι άνθρωποι, ανάλογα με αυτό που επέλεξαν. Δεν θα γίνει ανάμεσα στον κύριο Βολικάκη και στον κύριο Βουλγαράκη. Διότι και οι δύο δεν μπορούν να δώσουν λύση. Θα το δώσει ο αρμόδιος φορέας. Ναι, αλλά ο άλλος τα ίδιο. Βέβαια. Δεν είναι μόνο, κύριε Οικονομία, τάισμα. Εγώ αυτή τη στιγμή είχα κρατήσει για το ξενοδοχείο. Και όλοι οι συνάδελφοι με βοήθησαν, γιατί μέχρι και Ιούνιο μήνα μπορούσα και βρίσκα δωμάτια. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν δωμάτια στα Χανιά. Καταλαβαίνετε τι υπέρογγες αποζημιώσεις θα μου ζητάνε άνθρωποι που θα έρθουν από το εξωτερικό μέσω της Booking και της Expedia. Και μέσα σε όλη αυτή, εγώ θέλω να το επισημάνω γιατί το νιώθω, ότι μέσα σε αυτή τη συμφορά ο κύριος Βολικάκης, εγώ τον ξέρω προσωπικά, ούτε τον έχω ξανακούσει,
βρίσκει το κουράγιο να θίξει το θέμα ανθρωπιστικά και να πει είναι παιδιά μικρά, τι είναι αυτά. 50 στα πόδια του καθενό. Δεν είπαμε, κύριε Οικονομία, να σταματήσω τη φίτηση και επειδή. Κάποιο ήταν... άλλο μπορούσε να πει ασκόπησε το λαιμό του. Τον βλέπει. Ήταν εθνίδιο αυτό που το ανακοίνωσα. Του λέω, παιδιά, βλέπετε τον αγώνα που δίνουμε τώρα 150 μέρες για εσά. Όμως δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο, δεν έχω οικονομικές δυνατότητες να μπορώ να σας υποστηρίξω. Πάντως κύριε Κεκέρογλου, δεν ξέρω αν είσαστε εσείς αρμόδιος ή όχι, αλλά με το σύστημα... με το σύστημα δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν είναι ο άλλος αρμόδιος, δεν είναι ο άλλος αρμόδιος. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει σαφής αρμοδιότητα στην ελληνική πολιτεία και ανάμεσα στον κύριο Βουλικάκη και στον κύριο Βουλγαράκη συζήτηση μεταξύ τους που κάνουν είναι φιλολογική, ακαδημαϊκή, αλλά δεν είναι με τους αρμόδιους. Η αρμοδιότητα λοιπόν που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία σε σχέση με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι σαφής. Η αρμοδιότητα η δικιά μας είναι επίσης ξεκάθαρη. Γι' αυτό εγώ θα αναλάβω μια πρωτοβουλία, ενημερώσω τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για το θέμα, προκειμένου να δοθεί η λύση. Αλλά έχουν περάσει τόσες μέρες. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει τόσοι μήνες. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τις πρώτες μέρες κιόλας. Και εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές δεν είναι τα πράγματα έτσι που φαίνονται σε σχέση με την κατάσταση. Έτσι. Εκμεταλλεύονται πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, εντάξει. Και ξέρετε ότι γνωρίζουν και τους νόμους και δηλώνουν και απροστάτευτα. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης έχει στείλει έγγραφο. Εγώ στέλνω στις 9/5. Στέλνω ξανά στις 29/5. Εντάξει, Μανώλη, η εικόνα πάντως που αναδύεται μέσα σε όλα αυτά είναι αποκαρδιωτική, έτσι. Λοιπόν, σου ξαναλέω, σκέψω ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να χειριστεί ένα πρόβλημα 110 μέρες τώρα και για 140 άτομα. Όχι, επειδή να το χειριστεί ανθρωπιστικά και καλά κάνανε τις πρώτες μέρες και τους βάλανε στο ξενοδοχείο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί εκμεταλλεύονται και τον κύριο Βολικάκη και την ελληνική πολιτεία και εις βάρος του κυρίου Βολικάκη προσπαθούν να δώσουν λύση χωρίς να κάνουν αίτηση για παροχή ασύλου. Κοιτάξτε, χωρίς αίτηση παροχής ασύλου προσπαθούν να δώσουν λύση σε ένα θέμα εις βάρος του κυρίου Βολικάκη.